Κάστο. Αλήθεια, όμως έκαμε στο σοου. Τέλεια, μπράβο σας. Και τώρα πάμε να το κάνουμε με κλειστά μάτια. Σήμερα θα γνωρίσουμε κάποιους ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί ανυπέρβλητο όταν υπάρχει θέληση και δύναμη ψυχής. Αλλά πριν από αυτό, πάμε να γνωρίσουμε τις καλεσμένες μας. Χαίρετε! Καλά, Στέλλα μου. Έχω μαζί μου δύο γυναίκες με πολύ χιούμορ και όμορφα χαμόγελα, την σεναριογράφο και συγγραφέα και αγαπημένη πεθερά της κυπριακής τηλεόρασης, Έλενα Γαλαταριώτη, μαζί με την ηθοποιό και τηλεοπτική της κόρη, Ελευθερία Ανδρέου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Με ένα στόμα μια άμα είναι η οικογένεια, ο άλλος. Πώς νιώθουμε? Τέλεια και με αγωνία, να δούμε τι να κάνουμε σήμερα. Το σημερινό μας επεισόδιο του Together We Go Go που φέρνει κοντά σας η Σίτα Mobile Vodafone και η πλατφόρμα έβρεσης δραστηριοτήτων του Activity Go Go έχει στόχο να μας εμπνεύσει να εξελίξουμε τις δυνατότητές μας και να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας. Και θα δούμε επίσης πώς η τεχνολογία μπορεί να είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί αν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, τότε μπορούμε να ανακαλύψουμε την πραγματική δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Άλλωστε, τεχνολογία και άνθρωποι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Together we can! Ναι, αλλά τι θα κάνουμε εδώ σήμερα? Θα διαγωνιστείτε σε διάφορα challenges. Με σκοπό πάντα να περάσουμε ωραία, ξεκινώντας από το πρώτο μας challenge εδώ στο κατάστημα της ΣΥΤΑ στο Λυκαβητό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια δωρεάν εφαρμογή, τον Be My Eyes, το οποίο ενώνει τυφλούς και άτομα με χαμηλή όραση με διάφορους εθελοντές για να δώσουν οπτική βοήθεια ανά πάσα στιγμή μέσω ζωντανής βιντεοκλήσης. Wow, ναι. Ναι. Ας πούμε, από το να διαβάσουν την ημερομηνία λήξης σε ένα φαγόσιμο ή να τους περιγράψουν έναν πίνακα ζωγραφικής ή να τους κατατοπίσουν σε έναν καινούριο περιβάλλον. Εν πολλά μικρά και μεγάλα πράγματα που μαζί κάνουν μια τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής κάποιου τυπτού. Wow, ακούγεται πάρα πολλά σπουδαίο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ειλικρινά, ναι. Εμείς όμως τι ακριβώς έχει να κάνουμε, ακόμα δεν καταλάβαμε. Θα καταλάβεις εσύ, καταλάβεις. Θα σας κλείσουμε τα μάτια και θα ενωθείτε μαζί μου μέσω βίντεο κλήσης για να μπορώ να σας καθοδηγώ και θα έχετε 5 λεπτά να βρείτε 3 συγκεκριμένα κινητά 5G. Κάθε κινητό 5 πόντι. Οκ. Είμαστε έτοιμες? Ναι. Σαν έτοιμες από καιρό. Ξέρω ότι είσαστε φίλες, συγγενείς, αλλά θέλω σας ανταγωνιστικές. Δηλαδή είμαστε αντίπαλοι με τη μαμά. Είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε ομάδα. Είμαστε αντίπαλοι. Α, δέχομαι. Μία θα είναι η νικήτρια. Μπορώ με την ελευθερία μου. Νοά σοβαρά, τι να μου πιάνει η νικήτρια. Νομίζω είμαστε team. Σημασία έχει ο σκοπός. Έτσι, είτε μου, εκεί σου, είτε η μάμα. Ναι, ναι. Σημασία έχει ο σκοπός, αλλά εγώ θέλω... Εντάξει, 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 ναι. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας challenge. Ταν. Dun, 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 huh? Ποιο βλέμμα, καλέ? Ένα-δύο. Έλενα, ακούεις με? Ναι, αγαπή μου. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινά... Τώρα. Πέ μου που πάω, Στέλλα μου. Κάμε μου πάνω έτσι λίγο πίσω να δω που είσαι. Αριστερά-αριστερά, αν είσαι και κινητάζαμε. Κόντεψε, πάει καλά, πάει καλά. Δείξε μου λίγο να δω που είμαστε, λίγο πιο κάτω το κινητό σου. Όχι με το χέρι σου, με την κάμερα. Λίγο πίσω. Είναι γινό, έλα δεξιά, δεξιά, δεξιά. Redmi Note 10, τούτο, ήβραμε το. Λοιπόν, βάρ' το χέρι σου μπροστά. Να το ξυμπαρώσω. Ένα και ευκάλεις. Γύρισε το κορμί σου αριστερά. Μπράβο. Λοιπόν, τζάμε που δείχνει το κινητό, έχει ακόμα ένα booth. Προχώρα 3 βήματα για να φτάσεις. Και ας το booth και πάει γύρω-γύρω. Και ας το booth και πάει.
Πού να το πάρω! Ψάχνουμε έναν iPhone 12 mini. iPhone 12. Κοντε. Μini. Ήβραμε τον Gino! Εν Gino πάνω μπροστά σου! Να το βγάλω! Αριστερά, αριστερά. Αριστερά. Δεξιά. Τσαμί είσαι. Προχώρα να βρει μπουν. Πάνε είσαι σωστά. Τσαμί, τσαμί. Samsung Galaxy Z Fold. Ήβραμε τον Gino. Σιγά σου να το κουπανίσει. Δεξιά. Λίγο πιο δεξιά. Δεξιά, λαλό σου. Gino, ναι. Παναγία μου να σπάσει ούλα. Συγγνώμη, είναι πιάσα κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Ελένα μου, ήβρες τα και τα τρία κινητά, 15 πόντους. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Δώστε μου το δρόμο που να πάω στο καλό. Έχει κι άλλα. Πώς ήταν η εμπειρία? Εντάξει, δεν είναι εύκολο, δύσκολο, αλλά πραγματικά το γεγονός ότι καθοδηγεί κάποιος, ένα απίστευτο το συναίσθημα, ότι έχεις πλήρη εξάρτηση από κάποιον άλλο. Ήμουν καλή, καθοδηγεί τρία. Μέτρη. Θα προσπαθήσω να τα πάω καλύτερα με την εμπειρία. Ήρθε η ώρα μου. Ήρθε η ώρα σου, ναι. Σε τρία λεπτά θα βρω και τα τρία κινητά. Έτσι. Βλέπω λίγο για να είμαι ειλικρινής, να το ξαναδείς. Ελευθερία, ακούεις με? Ναι. Επειδή είπε μου την η Ελένα που με είπε μέτρια και στις σας θέλω να νικήσουμε. Έτσι. Εν ήταν για το καλό της Τσίνο που είπε. Ξεκινώ το χρόνο. Πάμε. Okay, δείξε μου λίγο το χώρο. Αριστερά. Αριστερά. Κοντέψε. Πάεις, έχεις. Προχώρα, έχεις έναν μπουρ. Στα αριστερά. Κάμε το λίγο κάτω το κοινό. Ωραία, κοντέψε λίγο την κάμερα. Α, κοντέψε. Xiaomi 11 Lite. Κοινό μπροστά σου ακριβώς είναι το κινητό. Μπράβο. Ήβραμε το ένα, ναι. Πού πάω τώρα? Πάνε γύρω από τον booth να δούμε ένα μπούσιο από την άλλη πλευρά. Xiaomi είσαι, stop. Πού πάω, αριστερά ή δεξιά? 5 βήματα μπροστά. Πάρ' το χέρι σου να νιώσεις στο τραπέζι, να νιώσεις πάνω. Τέλεια. Και κάμε λίγο κλείσιν την κάμερα σου προς τα κάτω. Εν τούτο! Το χέρι σου προς, ναι. Samsung Galaxy F52 5G, οκ. Ωραία, μην είμαστε ένα. Α, γρήγορα. Κάμε που ήσουν πριν. Τέσσερα, πέντε. Ωραία. Ένα βήμα πίσω. Τέλος χρόνου. Ξέρεις ότι εν τζευταίω εννέν. Μην έρχομαι κάτω. Τώρα δηλαδή έχασα. Ελευθερία μου, συγγνώμη. Έβαλα τα δυνατά μου. Μας τελειώνουν κάπου εδώ. Αφού είπες ότι ήθελα να νικήσουμε. Ναι, αλήθεια. Είναι η Έλενα που ήθελες να νικήσεις. Σκέφτου να ήσουν καλή δηλαδή. Ήταν να τελειώσεις από δύο λεπτά. Κανείς σου παράπονο. Ενίκησες. Τρία κινητά, 15 πόντι. Κερδίζω τρία κινητά. Δύο κινητά, 10 πόντι. Πολλά κοντά. Έτσι, θα σου πω για τάμπλετ. Το καλό σε τώρα. Θα το ξαναγόμαι να βρω τρία τάμπλετ. Κάτσε να κάνω την ερώτηση που σου κάμα της ελευθερίας. Ελευθερία, πώς ήμουν? Επόμενη ερώτηση. Έχουμε ακόμα δύο challenges, οπότε μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Ετοιμές? Ετοιμές. Θα βρεθούμε στο επόμενο location. Έτσι, εγώ παίρνω και την πλέον κορδέλα. Είμαστε εδώ στο γήπεδο δοξοβολίας της Ομοσπονδίας Κύπρου και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας challenge. Θα φτιάξετε κάποια καλαθάκια και το τελικό σας δημιούργημα θα βαθμολογηθεί από τα 20 από τον εκπαιδευτή μας, τον Ανδρέα Νιακόβου, ο οποίος να σας πω ότι είναι και θείος μου. Μάλιστα! Κύριε Ανδρέα, να ξέρεις... Να βάλουμε μέσα δηλαδή. Ναι. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο πώς και ξεκίνησες τούτο το χόμπι. Πριν από 21 χρόνια είχα έναν κυνηγετικό ατύχημα, όπου μετά το συμβάν είχα ασχοληθεί με κάποια θέματα τα οποία δεν σκέφτηκα ποτέ πριν. Είχα ακούσει ότι κάνουν καλαθάκια στη σχολή τυφλών, ενδιαφέρθηκα, έκανα κάποια μαθήματα και στη συνέχεια ασχολήθηκα πάρα πολλές μέρες μόνο μου σπίτι. Μέχρι που έμαθα και έκανα καλαθάκια. Τέλεια, και θα μας δείξεις και εμάς σήμερα. Ναι. Να μεταδώσεις αυτήν την γνώση και τεχνική μου εξέλιξη. Δύσκολο το έργο σας, κύριε Ανδρέα. Είμαι εγώ καλός δάσκαλος και να σας δείξω. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια καλά θα μάθεις.
σαν τις μαφίες, ρε. Οκ, τι μου, ό,τι καταλάβα, δεν καταλάβα. Αρκετή βοήθεια τους έδωσες. Τώρα, να τους δώσω εγώ 10 λεπτά να τελειώσουν την κορδέλα. Ξεκινάτε που δούμε το λαστιχάκι, τελειώνετε σου το στυλό με το λαστιχάκι. Καταλάβαμε το Στέλλα. Το μόνο που καταλάβαμε, Στέλλα. 10 λεπτά, πάμε. Ρε, κάνω κάτι λάθος, δεν ξέρω, κάτι πάει χει. Μα γιατί εμένα είναι έτσι, θέλω να το δω, άντε πάμε να κάνω. Θα χωρεί τίποτε μέσα, έτσι μου στο κάνω λόγο. Έλα σου πω, να πούμε ότι για τα καλαμάκια. Και θα βάλεις έναν καλαμάκι μέσα. Α, εις την άλλο τελειώσει, θα γελάσουμε εις τραμμένη σχέση. Τότε μου κατάλαβα. Δέχομαι bullying, θέλω να το πω. Τέλειωσα! Έλειψαν η κορδέλα μου! Έχεις 2 λεπτά να το ελέξεις. Μα τι να ελέξω, μιλούμε piece of art! Έκανα το μόνη μου, είδατε το ουλί. Το κάνω μόνη μου τούτο. Άντε να τελειώσει και το χωνί της η ελευθερία. Πέντε! Σφύρα το, σφύρα το! Τέσσερα! Τρία! Δύο! Ένα! Πολύ άλλο μου έμεινε, δεν και πειράζει. Stop. Θα τελειώσω σε λίγο. Εφέτο να το σου το τελειώσω καλέ, μην να παίξουμε και τόξα ακόμα. Ωραία, τι είναι το τέλειωμα, το part 2. Το τέλειωμα. Δώστε προσοχή. Πέμε ότι να κάνουμε και το βρούλο τώρα που πάνε. Ναι, ναι, κάνουμε, ναι. Πού Παναγία μου. Να μπει μέσα. Είναι άλλη πλευρά, δεν θεωρώ. Είναι η πλευρά που φταίει. Είναι η πλευρά που φταίει. Απλά άρχισα να το καταλάβω ότι είναι η πλευρά που φταίει. Βέβαια. 7 λεπτά. Ξεκινούμε. Μα τι είχαμε σ' αγάπη μου, γύρισες το γύρω-γύρω. Ναι, πρέπει. Τελειώσες την ελευθερία. Άρα με άρκεψα τον κύριε Ανδρέα μου για να το τελειώσω. Κάμε τα δυνατά σου τώρα. Θα κάνω τα δυνατά μου, λαλίσεις. Μην πάεις τώρα στο τελικό με το μουτά μου. Ο χρόνος τελείωσε, λοιπόν. Κύριε Ανδρέα, θέλω να κάνω μια συμφωνία. Επειδή θα το πάρω σπίτι μου και το διακοσμήσω κιόλας. Α, να το κάνεις όπως θέλεις εσύ. Όχι, δεν ήθελα να βοηθήσω τον κύριε Ανδρέα. Να το αφήσω έτσι όπως είναι και να το τελειώσεις εσύ και το πάρω σπίτι. Εντάξει, τώρα να το δω. Φτιάχνετε κύριε Ανδρέα, ναι. Διορθώνεται η ένεση η σωτηρία. Κύριε Ανδρέα, είναι κάτι διαφορετικό και χρειάζεται να βλέπει προς τα έξω. Όχι, τούτο μπορεί να μου δώσει καμιά ιδέα για κάτι άλλο. Είδες! Εν το πιστεύω! Συγχαρητήρια και στις δύο. Επήγεται τα καταπληκτικά. Ναι. Τι είναι της Έλενα. Που τα είκο εσύ πόσα να εσβάλεις. Είναι ζαβόν κύριε Ανδρέα, αν έχω δικαίω. Απαναγιά μου να μου το βγάλεις ζαβό. Από τον αέρα. Είναι ζαβόν. Εντάξει το δικό μου είναι ζαβόν, αλήθεια να λέγεται, τώρα το είδα. Τούτον έχει ένα, δυο, τρία λάθη στο τέλειο. Απαναγιά μου. Έβρε άλλο και τρία λάθη να μην κλείσει. 14. 14 που τα είκο εσύ. Να μου βάλει 5 με τόνων. 14 η βαθμολογία μπήκε. 14, εντάξει κύριε Ανδρέα. Μην το βαθμολογήσεις για καλά την όμως. Έχει κανένα λάθος. Έχει. Μα γιατί γελάς κύριε Ανδρέα. Για πρώτη φορά είναι καλό. Για πρώτη φορά δεν μπορώ να το πω καλό, αλλά 10. 10! Κύριε Ανδρέα, ούτε πιο μισή, έγινε μα τώρα με... Είναι καλά. 10 για πρώτη φορά. Είμαι βάμε και με ένα 19 για πρώτη φορά. Κύριε Ανδρέα, συγγνώμη, είναι αυστηρός μαζί μου. Και κύριε Ανδρέα, το τέλειωμα... Το τέλειωμα είναι εντάξει. Δεν θέλει τίποτε. Άρα κερδίζει τούτο το challenge η Έλενα με 14 βαθμούς και η Ελευθερία κοντά με 10 βαθμούς. Πάμε στο επόμενο.
το άθλημα της τοξοβολίας είναι από τα λίγα αθλήματα που μπορείς να συμμετάσχεις σε οποιαδήποτε ηλικία αν και να είσαι. Γυμνάζεται και ο νους και το σώμα. Για το επόμενο μας challenge έχουμε μαζί μας τον μοναδικό τυφλό πρωταθλητή και προπονητή τοξοβολίας στην Κύπρο, τον Χρήστο Μισό, μαζί με δύο αθλητές από την Εθνική Ομάδα Αμαία Τοξοβολίας, τον Μάριο και τον Παναγιώτη. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε στο κήπεδο. Χρήστο μου, πες μας λίγο πώς και ασχολήθηκες καταρχήν με την τοξοβολία. Είμαι τώρα 6 χρόνια. Ξεκινήσαμε μαζί με τον προπονητή μου, τον Ανδρέα Νονφρίου, τη σχολή τυφλών το Σεπτέμβριο του 2015. Τέλεια. Λοιπόν, Χρήστο μου, θα χρειαστούμε τη βοήθεια σου για το επόμενο challenge. Πρώτα να δείξουμε στις κοπέλες πώς κάνουν τοξοβολία. Πολύ καλά. Λοιπόν, το training μας τελείωσε και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο set του challenge μας. Τρεις βολές η κάθε μία, όποια μαζέψει τους περισσότερους πόντους, παίρνει το set και παίρνει 15 πόντους. Πάμε, Έλενα! Πολλά καλά! Δεν πειράζει, μπράβο! Πού έπιε, με πολλά δεν πειράζει. Πας στη γραμμή, τι το μετρούμε. Έλα ρε, εγώ ήθελα να έβρω το ένα μες στο άλλο και να το ανοίξω. Μπράβο, μάμι, επίσης τα πολλά καλά. Ελευθερία. Ναι. Πάμε. Μου άρεσε και εγώ, πιέ. Ευχαριστώ. Μπράβο, Ελευθερία. Εσύ στα καλάθια σου. Συγγνώμη. Αυτό είναι το σκοπευτικό που χρησιμοποιώ εγώ το εγκατασκευάζω. Το stand του τον που ρυθμίζει. Ναι. Πώς βρίσκει το στόχο. Με τις αισθήσεις. Βλέποντας χρησιμοποιώ την όραση. Εγώ χρησιμοποιώ την αισθήση, την τάκτη. Αλλά τσίνον το πράγμα και με επιγραμμίζεται με το... Τσίνον και φτέρνεις κάτι. Έλενα μου τώρα, να το κάνουμε με κλειστά τα μάτια. Εντάξει, Στέλλα, να τα κάνουμε με κλειστά. Και να βρούμε και στόχο. Είναι Στέλλα μου. Λοιπόν, ξεκινά το δεύτερο σετ με κλειστά μάτια, Παναγία μου. Τρεις βολές. Μπράβο. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Τυφλή ή βράτο. Πού είσαι, κύριε Χρήστο μου. Έβαλε ένα ψηλά τον πηγήνι, Έλενα. Έχασα που χέρι. Εκέρδισες, ναι! Πώς τα κατάφερες με κλειστά μάτια να τα πάεις καλύτερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνον εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη, κύριε προπονητά. Συγγνώμη, κιόλας. Σαν το ψέμα. Πραγματικά σαν το ψέμα. Αλλά ήσασταν και δύο καταπληκτικές. Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου σήμερα. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, για όλη τη για τις προσπάθειες, για όσα περάσαμε, αυτά. Και είμαι πολλά συγκινημένη, αν μπορεί να μιλήσει. Σήμερα νικήτρια είναι η Έλενα Καλαδαριώτη. Εντάξει, μας δεν είναι νικήτρια, είπαμε. Thank you, τυχαία όμως. Ένα χειροκροτήσω κι εγώ. Ήσασταν και οι δύο καταπληκτικές. Πήγες να κάνεις την ανατροπή, αλλά δεν σε άφησε η Έλενα. Είσαι ένα πλατύχη. Το δώρο του σημερινού μας επεισοδίου είναι ένα 5G smartphone με 12μήνη συνδρομή στο Freedom Max, προσφορά της Cita Mobile Vodafone, συνολικής αξίας 1.140 ευρώ.
το οποίο η νικήτριά μας εδώ μπορεί να διαλέξει να το δώσει σε οποιοδήποτε μη κερδοσκοπικό οργανισμό θέλει. Ευχαριστώ. Επιλέγω να το δώσω στο σύνδεσμο Αγκαλιά Ελπίδας, Στέλλα μου, που ασχολείται με την βοήθεια, στήριξη και συμπαράσταση παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις. Καταπληκτικός οργανισμός. Εσείς πώς περάσατε σήμερα? Πολύ καλά. Ειλικρινά, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε σήμερα είναι απίστευτοι. Μακάρι να είχαμε ένα μικρό ποσοστό που το θάρρος τους και τη δύναμη τους. Και θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Ακριβώς γι' αυτόν θέλαμε εμείς να το συντάξουμε στο επεισόδιο για να μας δώσουν και να πιάσουμε λίγο μου το θάρρος τους και εμείς και ούλος ο κόσμος που μας βλέπει. Επίσης, για όλους τους πελάτες της Cita Mobile Vodafone που μας βλέπουν, έχουμε μία αποκλειστική προσφορά στο activitygogo.com για το gift card μας με 10% έκπτωση για όλο τον επόμενο μήνα. Είναι το καλύτερο δώρο για να δώσεις σε κάποιον το οποίο μπορεί να πιάσει και να πάει να ξαργυρώσει, να δοκιμάσει διάφορα activities. Εσάς, κοπέλες, πού σας απολαμβάνουμε στην επόμενη σεζόν? Όπου και πες. Πάμε δεύτερη σεζόν. Ξεκινούν οι προβολές το Σεπτέμβρη. Άρα συνεχίζουμε να σας απολαμβάνουμε στη σειρά υπεθερά, στο Σίγμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Χαίρομαι. Τέλεια. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο το σημερινό, με ένα πολύ δυνατό μήνυμα που ελπίζω να σας ενέπνευσε όπως και εμάς. Άλλωστε, γι' αυτό δημιουργήθηκε και το Activity GoGo, για να εμπνεύσει τον κόσμο να δοκιμάσει καινούργια πράγματα, ανακαλύπτοντας και εξελίσσοντας έτσι τις ικανότητες μας. Θέληση και θάρρος να υπάρχει και μπορούμε να ξεπεράσουμε το κάθε εμπόδιο και να εκπλήξουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά για σήμερα. Οι περιπέτειες του Together We Go Go όμως δεν τελειώνουν εδώ. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα κανάλια της Cita Mobile Vodafone και του Activity Go Go στο YouTube για να μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.